Αδικημένος όχι. Εντάξει, προφανώς ήταν μια δουλειά που έχω στεναχωρηθεί που απομακρύνθηκα με αυτόν τον τρόπο με την έννοια ότι είμαι εκτός παιχνιδιού μέχρι εκεί. Έμαθα και από αυτή την εμπειρία. Και νιώθω καλύτερος. Κατάλαβα πως σε στεναχώρησε πολύ ότι σου χρέωσαν ότι πήρες κάποια πράγματα από το σπίτι του Τζουν. Εντάξει, αυτό είναι πολύ άσχημο γιατί ξεφεύγει από το ώρα του παιχνιδιού, όπως είπα. Δεν είναι ωραίο γιατί δεν είναι στα πλαίσια ενός παιχνιδιού, βρήκα κάτι κάτω και το έφαγα. Αυτό είναι, μπαίνει σε ένα σπίτι το οποίο κάποιος άνθρωπος σε βάζει με την καλή του καρδιά και εσύ παίρνεις κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό και είναι άσχημο να ακούγεται και ακόμα και να ακούγεται και σαν αστείο. Δικαιώθηκε με κάποιο τρόπο γιατί είδαμε ότι βγήκε ένα βίντεο με την σκαφιδάνα, τρώει κανονικά. Δεν είναι θέμα δικαίωσης προσωπικής δικιάς μου, είναι θέμα ότι, όπως είπα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του και ζει με αυτές. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και οι αντίστοιχες κινήσεις στο κομμάτι αυτό. Τα χρήματά σου τα πήρες, θα τα πάρεις, είναι ok όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτό? Από ό,τι έχω συζητήσει, τα λεφτά θα τα πάρουμε κανονικά, παρόλο που τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά λεφτά. Το ποσό. Είπες ότι κάποιοι παίκτες μίλησαν για το κάρμα. Είναι μια απογοήτευση γιατί με κάποιους ανθρώπους είχα έρθει πιο κοντά, μοιραζόμασταν πράγματα. Και αυτό και έκανες και unfollow. Unfollow, ναι, έκανα γι' αυτό γιατί με τη στάση τους, όπως είπα και μέσα, με κάνανε ήδη unfollow. Εγώ θέλω και θα συνεχίσω να πιστεύω σε ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μου αλλοιώνει αυτό το πράγμα που συνέβη μέσα εκεί κάτι. Οπότε θεωρώ ότι υποκριτικό να. Το unfollow δεν δείχνει ότι κάποιος είναι κακός. Είναι ότι δεν ταιριάζει μαζί του. Οπότε. Θεωρώ υποκριτικό και να ακολουθείς έναν άνθρωπο που έχεις απογοητευτεί και μετέπειτα να έχεις μια σχέση. Άλλο παιχνίδι αυτό που ήσουν νικητής και άλλο το φετινό. Το ήξερα εξ αρχής. Δηλαδή οι δικοί μου άνθρωποι μου λέγανε ότι και εγώ ίδιος τον εαυτό μου ότι δεν ξέρω αν θα μπορώ να ανταπεξέλθω σε πιο δυνατό reality. Παρ' όλα αυτά πήγαμε τα στοιχεία του χαρακτήρα μου με αυτά που ξέρω ότι αυτά που πρεσβεύω εγώ και δεν θα άλλαζα κάτι για να είμαι πιο. Εμπορικός στο κομμάτι του reality. Τελικά ο Ηλίας ο Μπόγδανος έγραψε το χαρτάκι. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ο καθένας κάνει τις επιλογές του, όπως ξαναλέω. Έχω γίνει γραφικός και αν μπορείς και κοιμάσαι ήσυχος. Αν μπορείς και κοιμάσαι ήσυχος, είναι όλα καλά. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος γιατί ξέρω ότι έκανα αυτό το οποίο είναι του χαρακτήρα μου. Υπάρχει παίκτης που έχει Twitter. Δεν νομίζω, δεν έχω αντιληφθεί. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος έχει πάρει κινητό. Ότι κάποιοι έχουν πάρει κινητό, το ξέρουμε. Τώρα αν έχουν μπει στη διαδικασία να μπουν στο Twitter, τώρα ξέρω, μου φαίνεται λίγο. Ξέρω εγώ, αν είναι το πρώτο μέλημά σου να μπει στο Twitter, είναι λίγο περίεργο.